τα προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας των αγροτών, όσο και των κτηνοτρόφων της Ηπείρου, όπως και ολόκληρης της Ελλάδας, όλο και μεγαλώνουν. Ούτε οι εξαγωγές των ποιοτικών προϊόντων που παράγουμε, ούτε η ύπαρξη διαφόρων διεπαγγελματικών, όπως της φέτας, ούτε τα διάφορα συνεργατικά σχήματα, ούτε η ιδιωτικοποίηση της Δοδόνης, ούτε οι επιδοτήσεις που μειώθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ, μπόρεσαν να δώσουν λύση στο βασικό πρόβλημά μας, που είναι οι χαμηλές τιμές των προϊόντων που διαμορφώνουν οι μεγαλέμποροι, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κρέατος και γάλακτος, μαζί με το υψηλό κόστος παραγωγής. Το βασικό μας πρόβλημα, επομένως, είναι ότι δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ικανοποιητικό εισόδημα που να τα βγάζει πέρα εμείς και οι οικογένειές μας. Την ίδια ώρα, τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που παράγουμε φθάνουν πανάκριβα στην κατανάλωση και ο λαός μας περιμένει τις προσφορές των σούπερ μάρκετ για να αγοράσει πιστοποιημένα υπηρώτικα προϊόντα, όπως η φέτα ΠΟΠ, το κοτόπουλο και άλλα. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα είναι και η έλλειψη ουσιαστικής προστασίας από τις φυσικές καταστροφές, με τις ζημιές να μην αποζημιώνονται πλήρως και έγκαιρα από τον ΕΛΓΑ, αλλά και έλλειψη υποδομών. Για παράδειγμα, στην Άρτα, όπου και μένω, η έλλειψη αιγιοβελτιωτικών έργων έχει ως αποτέλεσμα καλλιέργειες που απαιτούν νερό, όπως η καλλιέργεια του ακτινιδίου, να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και οι παραγωγοί να βλέπουν τους σκόπους τους να πηγαίνουν χαμένοι. Για το ζήτημα αυτό έκανε ερώτηση το ΚΚΕ, που είχε θετικό αντίκτυπο στους παραγωγούς. Δεν ξεχνάμε επίσης και τις τρεις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ και αφορούσαν την επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, την επιδότηση και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα και μηδενικό ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα. Και τις καταψήφισαν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε όλες τις παραπάνω δυσκολίες ήρθαν να προστεθούν και οι συνέπειες από τους πολέμους που συνέβαλαν στην αύξηση του κόστους παραγωγής, αλλά και με τις επιπτώσεις από το εμπάργκο στη Ρωσία. Τελικά, τόσο οι αγρότες όσο και οι κτηνοτρόφοι αρχίζουν σιγά σιγά να καταλαβαίνουν ότι μετά από 43 χρόνια ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, με τις συνεχείς αναθεωρήσεις, όχι μόνο δεν τρώμε με χρυσά κουτάλια, αλλά όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείπουν την παραγωγή. Για την περιοχή μας, την Ήπειρο, είναι ενδεικτικό ότι καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των κτηνοτρόφων. 1 στους 10 εγκαταλείπει τα πρόβατα και γενικότερα οι απασχολούμενοι σε γεωργία και κτηνοτροφία μειώθηκαν κατά 18.744 για τη χρονική περίοδο 2009 έως 2020. Τώρα εκτιμάται ότι θα έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Οι δε δήμοι με κτηνοτροφική δραστηριότητα καταγράφουν μεγάλη μείωση πληθυσμού και συνολικά ο πληθυσμός της Ηπείρου από το 2011 έως το 2021 είναι μειωμένος κατά 5,1%. Και μιλάμε για την Ήπειρο, όπου δραστηριοποιούνται μεγάλες μεταποιητικές βιομηχανίες γάλακτος και κρέατος. Να γιατί κανένας σχεδόν κτηνοτρόφος, αλλά και αγρότης ουσιαστικά, δεν προτείνει στα παιδιά του να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία και γενικότερα με τον πρωτογενή τομέα. Η πλειοψηφία των παιδιών μας κυρίως βρίσκουν δουλειά ως εργαζόμενοι στις μεγάλες μεταποιητικές βιομηχανίες γάλακτος και κρέατος και γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλη την υλοποίηση προγραμμάτων νέων αγροτών για δεκαετίες, εκτιμιέται ότι από το 2020 σχεδόν το 65% των αυτοαπασχολούμενων αγροτών ήταν τουλάχιστον 55 ετών, με την πλειοψηφία 37% περίπου να είναι τουλάχιστον 65 ετών. Αρχίζει να υπάρχει ο προβληματισμός ανάμεσά μας, τελικά για ποιον παράγουμε. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, στην Άρτα,
όλο και πιο πολύ γίνεται κατανοητό ότι χωρίς εισπύρωση στους αγροτικούς συλλόγους, δυνάμωμα της Ομοσπονδίας μας και τον πανελλαδικό συντονισμό μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσες. Να γιατί φτιάχνουμε νέους αγροτικούς συλλόγους, δυναμώνουμε την Ομοσπονδία που έχει πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό. Με τους αγώνες καταφέραμε να έχουμε μικρές και μεγάλες κατακτήσεις όπως το αφαιρολόγητο και άλλες. Γι' αυτό και παλεύουμε για ένα κίνημα που δεν θα ψάχνει για σωτήρες, αλλά θα συγκρούεται με την ΚΑΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που την έχουν κορώνα στο κεφάλι τους και στηρίζουν τα κέρδη των μεγαλεμπόρων, των μεταποιητικών βιομηχανιών γάλακτος και κρέατος και των τραπεζιτών. Ένα κίνημα που με τους αγώνες του θα ενώνει όλους εκείνους που υποφέρουν από την αντιλαϊκή πολιτική, που για τα κέρδη των λίγων ζητάει όλο και περισσότερες θυσίες για τους πολλούς. Γιατί είναι κοινός ο εχθρός μας και από κοινού θα τον παλέψουμε, όπως από κοινού συζητάμε και μέσα στις οικογένειές μας πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Στις 20 Νοέμβρη, λοιπόν, όλοι που υποφέρουμε και δεν μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα, αγωνιούμε για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, να δώσουμε το μαζικό παρόν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, διατρανώνοντας την πεποίθησή μας ότι μπορεί ο καταπιεσμένος λαός μας να πιστέψει στη δύναμή του και να σηκώσει ανάστημα. Και όπως έγραφε και ο ποιητής του λαού, ο Κώστας ο Βάρναλης, «Αν ξυπνήσει μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς». Με αισιοδοξία και μαχητικότητα προχωράμε μπροστά. Καλή δύναμη.